Το Imagine είναι το πρώτο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο νησί. Απασχολούμε δημιουργικά τα παιδιά μέσα από διάφορα εργαστήρια που έχουμε. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται κυρίως στις τέσσερις αίθουσές μας, όπου γίνονται και τα δημιουργικά εργαστήρια. Είναι η αίθουσα θεατρολογίας, η αίθουσα μουσικής και κίνησης, η αίθουσα οικολογίας και η αίθουσα κατασκευών. Επίσης, διαθέτουμε και το χώρο του γραφείου, που είναι και βιβλιοθήκη για δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και σχετικά δημιουργικά εργαστήρια. Αυτή η δομή έχει σκοπό να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά, αλλά και να βοηθήσει τον εργαζόμενο γονέα, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κάπου να αφήσει τα παιδιά του. Τώρα όλο αυτό γίνεται δωρεάν, μέσω ΕΣΠΑ. Συμμετέχουμε και εμείς στο πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, όπως η Παιδική Σταθμή, η Βρεφονηπιακή. Και η Δημοτική. Ακριβώς, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο οι γονείς μπορούν να κάνουν αίτηση, τώρα που είναι η περίοδος των αιτήσεων, μέχρι και τις 3 Αυγούστου, έχουν ξεκινήσει δηλαδή αιτήσεις, και να εξασφαλίσουν μία θέση για όλο το χρόνο στο ΚΔΑΠ Imagine, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουν και δημιουργικά εργαστήρια καθημερινά, μέχρι και 4 ώρες καθημερινά, μέχρι και του χρόνου τον Ιούλιο, αλλά και μελέτη μαθημάτων από φέτος το Σεπτέμβρη, κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, και εμείς φέτος λύνουμε τα χέρια και με αυτό, διότι νόμιμα μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης μαθημάτων. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μόλις αναφέρθηκε για το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα στο χώρο σας να διαβάζουν, να προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο σχολείο, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι μια υπηρεσία η οποία δεν μας δίνονταν η δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια να το κάνουν στα ΚΔΑΠ στην Υπηρετική Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες δομές οι οποίες απασχολούνταν μόνο με αυτό το πράγμα. Από φέτος όμως, εμείς, επειδή έχει βγει μια καινούρια οικία, μας επιτρέπεται να προετοιμάσουμε τα παιδιά για την επόμενη μέρα και τα παιδιά να πηγαίνουν προετοιμασμένα στο σχολείο. Οπότε είναι ένα βάρος που φεύγει από τους γονείς, εφόσον τα παιδιά τους φοιτούν εδώ στο Imagine. Μέχρι στιγμής η αντίδραση των παιδιών σε σχέση με τις μέχρι στιγμής δημιουργικές δραστηριότητες που έχουν στη διάθεσή τους, πώς είναι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι μεγάλοι φαν του προγράμματός μας. Δηλαδή, έχουμε παιδιά που κλαίνε όταν φεύγουν και όχι όταν έρχονται στις δραστηριότητες μας. Που για μας είναι ο μεγάλος στόχος, ας πούμε, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Πέρα δηλαδή του γεγονότος ότι προσπαθούμε να έχουμε ένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα μέσα από τις δραστηριότητες μας. Δηλαδή, τα παιδιά εδώ πέρα μαθαίνουν πράγματα. Δεν είναι απλώς παιδότοπος όπου τα παιδιά έρχονται για να περάσουν τον χρόνο τους. Μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα και είναι ενθουσιασμένα και τα παιδιά και οι γονείς. Θα ήθελα όμως να αναφερθούμε και στην περίοδο την καλοκαιρινή την οποία διανύουμε και να μας πείτε τι ακριβώς λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή με καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και φυσικά εγώ μαζί με τον Γιάννη που είμαστε επικεφαλής του προγράμματος, έχουμε δραστηριότητες από πού να ξεκινήσω, όπως θεατρικό παιχνίδι, που παίζουμε παιχνίδι ρόλο με τα μικρότερα παιδιά. Θα γίνουν κάποιες μίνι παραστάσεις, musical, yoga, aerobic, χορός, παραδοσιακή χορή, μοντέρνος χορός. Κάνουμε μουσικοκινητική, που σας είπα, ψυχοκινητική κυπουρική, αγωγή, κυπουρική, αθλοπαιδείες, κατασκευές, χειροτεχνίες, γλυπτική, ζωγραφική. Στην αίθουσα οικολογίας και περιβάλλοντος, που είναι μία από τις αγαπημένες αίθουσες, κάνουν τα παιδιά ανακύκλωση υλικών, που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας μας και γι' αυτό το τονίζω, ότι τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα στην αίθουσα, έχουμε συγκεκριμένους κάδους και ντουλαπάκια, και τα παιδιά μετά μπαίνουν στη διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών και φτιάχνουν διάφορες κατασκευές, χειροτεχνίες. Ήταν ένας από τους στόχους που είχαμε εξ αρχής και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά, όταν έχουμε, ας πούμε, ένα πλαστικό μπουκαλάκι, θα πάνε στον κάδο με τα πλαστικά να το αφήσουν το μπουκαλάκι τους. Κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ. Για να ολοκληρώσουμε, τι γίνεται με το υγειονομικό πρωτόκολλο? Εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα από το ΦΕΚ που έχει βγει για τη δομή μας. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα. Φοράνε τα παιδιά μάσκα μέσα στο Imagine, όπως και οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε οι μοναδικοί στο νησί που ασχολούμαστε με παιδιά και κάνουμε self-test σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Εκτός αυτών που έχουν κάνει το εμβόλιο φυσικά και τις δύο δόσεις. Στον εξωτερικό μας χώρο που φτιάχτηκε φέτος, τα παιδιά δεν φοράνε μάσκες γιατί επιτρέπεται. Φυσικά,
απολιμένεται ο χώρος 3 φορές την ημέρα, τουλάχιστον. Έχουμε πάρα πολύ καλό αερισμό αιθουσών, μεγάλα παράθυρα, αλλά και οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γενικώς τηρούμε όλα τα μέτρα που προβλέπονται για τον κορονοϊό. Τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από το Imagine. Η εκδήλωση του Imagine που γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου είναι ουσιαστικά το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών του καλοκαιριού που έχουν κάνει τα παιδιά και θα είναι μια εκδήλωση στην οποία θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε στους γονείς κυρίως το έργο των παιδιών και την πρόοδό τους. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους για να έρθουν να δουν από κοντά και να θαυμάσουν τις δημιουργίες των παιδιών.